Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά το κέντρο αίματος του Βενιζέλιου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, που αποτελεί ένα από τα 4 δημόσια κέντρα αίματος στη χώρα και είναι το μοναδικό σε δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης και παρακολουθεί ετησίως 6.000 ασθενείς που ακολουθούν αντιπαικτική αγωγή. Μιλάμε τώρα για ένα τεράστιο, ανεκτίμητο έργο αυτού του κέντρου. Ωστόσο, ο κίνδυνος να κλείσει είναι μεγάλος, λόγω της υποστελέχωσης κυρίως, ως αποτέλεσμα της διαχρονικής πολιτικής της υποχρηματοδότησης της υγείας και από τη δική σας κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το πρόβλημα βέβαια οξύνεται περισσότερο λόγω των πρόσφατων συνταξιοδοτήσεων γιατρών και βιολόγων. Η αποψήλωσή του από εργαζόμενους θα σημάνει την ακύρωση χιλιάδων ιατρικών πράξεων και πλήθος ασθενών με προδιάθεση σε αιμορραγικά ή θρομβωτικά επεισόδια, ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική ανημία και άλλες παθήσεις που δεν θα μπορούν να υποβάλλονται δωρεάν σε πλήρη ειδικό διαγνωστικό έλεγχο και να αξιολογούνται από εξειδικευμένο προσωπικό σε δημόσιο νοσοκομείο του νησιού και θα αναγκαστούν φυσικά να πληρώσουν αδρά από την τσέπη τους καταφεύγοντας στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Θα δοθεί η χαριστική βολή στα τμήματα που βρίσκονται στην ευθύνη του και είναι μοναδικά στην Κρήτη, όπως για παράδειγμα το Τμήμα Αιμόστασης και Αντιπυκτικής Αγωγής, καθώς και τη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Ανεμίας, που διασυνδέεται με το Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Να σημειωθεί ότι στην αιμοδοσία ανοίγει και το Κέντρο Αναφοράς AIDS, το οποίο οι δραστηριότητες ήδη έχουν περιοριστεί μετά τη διακοπή της λειτουργίας του ιατρείου ειδικών λοιμώξεων. Με βάση τα δεδομένα της υποστελέχωσης, θα υπάρξει κίνδυνος σημαντική για την θεραπεία των ασθενών και ταυτόχρονα χωρίς επάρκεια αίματος τίθεται σε επισφάλεια και η πραγματοποίηση των χειρουργείων, καθώς το κέντρο αίματος καλύπτει καθημερινά με αίμα και παράγωγα τις ανάγκες των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών σε όλο το νησί. Δημιουργεί λοιπόν πολλαπλά σημαντικά προβλήματα σε βάρος της υγείας του πληθυσμού της Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή είναι με μαθηματική ακρίβεια φανερό ότι ωφελημένη από αυτή τη συνειδητή διαχρονική υποβάθμιση και συρρήκνωση του κέντρου αίματος είναι οι ιδιώτες κλινικάρχες στους οποίους σπρώχνονται οι λαϊκές οικογένειες του νησιού. Σας ρωτάμε λοιπόν, κυρία Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για την πλήρη στελέχωση με μόνιμο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Κέντρου Αιμοδοσίας του Βενιζέλιου Πανάνιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η άρτια λειτουργία του για την πλήρη κάλυψη του λαού με τις υπηρεσίες που οφείλει να παρέχει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να βάλουμε πρώτα από μερικά πράγματα μέσα στη σειρά. Για τα τις αιματολογικές εξετάσεις, στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδικότητες που ασχολούνται με τις αιματολογικές εξετάσεις: οι βιοπαθολόγοι και οι αιματολόγοι. Και οι δύο ειδικότητες μπορούν να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις και να ερμηνεύσουν αιματολογικές εξετάσεις. Η δική, αν θέλετε, εγκεκριμένη μετεκπαίδευση ή υποειδικότητα πυκτικότητας δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο το οποίο επισκέφτηκα πρόσφατα, έχω εντυπωσιαστεί από τη δουλειά που κάνει. Θεωρώ ότι πρέπει να βοηθηθεί πάρα πολύ όσον αφορά τους θαλάμους νοσηλείας, οι οποίοι σαφώς πρέπει να βελτιωθούν. Γιατί αυτό που είδατε είναι μεγάλη θάλαμη χωρίς τουαλέτα μέσα. Αυτά λοιπόν έχουν μπει ήδη, προγραμματίζονται για να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης και να βελτιωθούν τα πράγματα για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Βενιζέλιο Πανάνιο. Να σας πω ότι από εκεί και πέρα το ΜΕΤ τμήμα αιμοδοσίας έχει αρκετούς γιατρούς και έχει και 5 βιολόγους, άρα οι εξετάσεις μπορούν να συνεχίζονται κανονικά. Φυσικά η αιματολόγος διευθύντρια κάνει προώρη συνταξιοδότηση, είναι καινούριο αυτό και θα προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε. Να πω όμως παράλληλα ότι υπάρχουν και 5 αιματολόγοι στο νοσοκομείο, στην αιματολογική κλινική. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν οι ασθενείς χωρίς θεραπεία και χωρίς αγωγή. Και όπως ξέρετε, σήμερα ούτως ή άλλως η ιατρική είναι η ιατρική πολλαπλών ειδικοτήτων και πολλαπλών ειδικών, και όχι μόνο ειδικότητες ιατρικές, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, δουλεύουμε συνεργατικά γιατροί, νοσηλευτές, βιολόγοι, μοριακοί βιολόγοι. Όλες αυτές οι ειδικότητες υπάρχουν στο Βενιζέλιο Πανάνιο. Υπάρχει η διάθεση των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων που εργάζονται στον τομέα της υγείας, να παρακολουθήσουν τους ασθενείς και δεν θα μείνει κανένας ασθενής χωρίς παρακολούθηση. Ευχαριστώ. Τώρα τι να πω, δηλαδή όλα καλώς.
στο κέντρο αιμοδοσίας. Διότι εδώ υπάρχουν επιστολές της διευθύντριας που κρούν το κόδωνα του κινδύνου. Σας είπα ότι πρόκειται για ένα πολύ νευραλγικό κέντρο με 9 τμήματα, με 6.000 ασθενείς ετησίως. Δεν είναι, δηλαδή δεν παίζουμε τώρα με αυτά. Εγώ αυτό που γνωρίζω, εγώ δεν είμαι γιατρός όπως είστε εσείς, μεταφέρω όμως τα αιτήματα των εργαζομένων, υπάρχουν οι επιστολές της διευθύντριας, τις οποίες θα τις καταθέσω στα πρακτικά, έτσι. Άρα δεν λέμε πράγματα που δεν στέκουν. Δηλαδή στο κέντρο αίματος με βάση το οργανόγραμμα του νοσοκομείου αντιστοιχούν 9 οργανικές θέσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3 σκηνές. Μία εκ των οποίων μετατράπηκε σε θέση αναισθησιολόγου. Προσέξτε, με την αντίθετη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου. Κρατήστε το αυτό. Ωστόσο, από τους 7 γιατρούς που υπηρετούν, η συντονίστρια διευθύντρια έχει καταθέσει χαρτιά για παραίτηση αρχές του 2022. Έχει πει θα βρίσκεται μέχρι το Μάιο-Ιούλιο στο νοσοκομείο. Και άλλη μία γιατρός θα συνταξιοδοτηθεί μέσα στο 2022. Επίσης, τα επόμενα 2 χρόνια έχει δηλώσει πρόθεση συνταξιοδότησης άλλος ένας γιατρός λόγω προβλημάτων υγείας. Η δε γιατρός αιματολόγος που συνεπικορούσε παραιτήθηκε το 2020 και δεν αντικαταστάθηκε. Δηλαδή, συνολικά τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε 3 αποχωρήσεις γιατρών. Όπως σας είπα, η κυρία Σφυριδάκη, η διευθύντρια, έχει στείλει επιστολές, οι οποίες είναι η 21/5 του 2021 ανεπίσημη συζήτηση με τον διοικητή του νοσοκομείου και άλλες 2 εβδόμου του 2021 και 10/1 του 2022, τις οποίες επιστολές θα τις καταθέσω στα πρακτικά. Παρόλα αυτά, η διοίκηση του νοσοκομείου δεν έχει πάρει κανένα μέτρο μέχρι τώρα. Δεν έχει πάρει κανένα μέτρο. Δεν ξέρω αν σας ενημέρωσα σχετικά. Και το λέω κανένα μέτρο, διότι το ξέρει η διοίκηση. Το ξέρει η 7η ΥΠΕ. Υποθέτω το ξέρετε και εσείς αφού πήγατε. Αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Στην ουσία, επειδή είναι πολιτικό το ζήτημα, δεν είναι θέμα ικανότητας ή ανυπανότητας κάποιου υπουργού, κάποιου διοικητή ή της συντονίστρια στην 7η ΥΠΕ. Στην ουσία πρόκειται για πολιτική αποδυνάμωση της δημόσιας υγείας και επιλέγεται με βάση τη λογική του κόστους ωφέλους για το κεφάλαιο και όχι βέβαια με κριτήριο την ενίσχυση των δημόσιων δομών και των κέντρων υγείας. Είναι δηλαδή ένας κρίκος ακόμα σε μια εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης σε βάρος της υγείας του λαού, καθώς την ώρα που ο λαός υποφέρει σε τέτοιες συνθήκες πανδημίας και όξυνση των προβλημάτων υγείας, την ενδιαφέρει πώς θα ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση σε βάρος υγείας του λαού. Διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Δηλαδή, δεν μπορεί για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να έχουν επισημανθεί τα προβλήματα και να υπάρχει νεκροταφείο, σιγή νεκροταφείου, δηλαδή κανένα ουσιαστικό μέτρο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και αν λάβω υπόψη μου και από την πρωτολογία σας, δεν φαίνεται στον ορίζοντα να παίρνετε ένα ουσιαστικό μέτρο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος. Και το λέω αυτό διότι στα θέματα της υγείας δεν χωρούν εκπτώσεις, ούτε υποσχέσεις, ούτε μπαλώματα, ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως είναι το κέντρο αιμοδοσίας. Και πρέπει να σταματήσει αυτός ο εμπεγμός εδώ και τώρα. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε να ενισχυθεί αποφασιστικά αυτό το κέντρο, να στελεχωθεί πλήρως με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και συνολικά φυσικά το δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού μόνιμου χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να σας απαντήσω. Και θα σας απαντήσω μιλώντας από μέσα από τα νοσοκομεία. Μιλάτε απ' έξω από τα νοσοκομεία, θα μου το επιτρέψετε. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει άλλο τμήμα τόσο καλά στελεχωμένο αιματολογικό. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Όσα χρόνια είμαι γιατρός στο ΕΣΥ, 31, ποτέ δεν προκηρύχθηκαν θέσεις ανθρώπων που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν πριν τη συνταξιοδότησή τους. Στις ξένες χώρες, όταν ξέρεις ότι σε 6 μήνες ή σε 8 μήνες θα συνταξιοδοτηθεί κάποιος, προκηρύσεις τη θέση και τον έχεις έτοιμο. Εμείς εδώ περιμένουμε 2, 3, 5 χρόνια, όσο καιρό ξέρω το ελληνικό σύστημα.
Τώρα θα βάλουμε από εδώ και πέρα ένα σύστημα που θα μπορεί να προβλέπει ποιοι θα ξενοδοχειοθετηθούν για να μπορέσουμε να προκηρύξουμε τις θέσεις έγκαιρα και να τις έχουμε στα νοσοκομεία. Και γενικά είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή να κρατήσουμε τους καλούς γιατρούς μέσα στο σύστημα που φεύγουν, γιατί επί σειρά ετών δεν έχουν την ανταποδοτικότητα που θα θέλανε από το σύστημα και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους για να τους κρατήσουμε μέσα στο σύστημα και να διδάξουν τα καινούργια παιδιά που θα μπουν στο σύστημα. Και πρέπει να έχουμε κριτήρια και για τα νέα παιδιά να μπουν στο σύστημα με ένα όραμα. Αυτά τα κάνουμε και δεν έχουν γίνει, σας διαβεβαιώ, ποτέ. Άρα, δεν θα σας απαντήσω με λόγια πολιτικού, δεν είμαι πολιτικός, είμαι γιατρός. Θα σας απαντήσω ως γιατρός ότι το σύστημα το βλέπουμε, τις συνθήκες και τις αναγκαιότητες τις βλέπουμε με βάση πραγματική. Πόσοι άρρωστοι εξετάζονται σε νοσοκομείο, πόσοι άρρωστοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο, πόσοι άρρωστοι εμπιστεύονται το νοσοκομείο και τους γιατρούς. Βελτιώνουμε τα τμήματα που δεν τα εμπιστεύεται ο κόσμος. Ενισχύουμε επίσης τα τμήματα που εμπιστεύεται ο κόσμος. Άρα θα τις δείτε τις αλλαγές, οι θέσεις προκυρήσονται, ήδη έχει πάει πάρα πολύ προσωπικό και θα πάει περισσότερο. Τα σχέδια, σας διαβεβαιώ ότι. Όχι, δεν είναι μόνο σχέδια, είναι πράγματα που είναι σε ήδη. Εξελίσσονται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα λειτουργίας των τμήματων, ούτε του ενός ούτε του άλλου. Υπάρχει πλήρη στελέχωση. Η εξέλιξη του χάρτη υγείας και των αναγκών των νοσοκομείων είναι κάτι που ελέγχουμε. Στην Κρήτη ήμουνα πριν από λίγες μέρες. Έχουμε ολοκληρώσει όλο το χάρτη για την Κρήτη. Το σχέδιο θα το δείτε πολύ σύντομα. Και τα σχέδια είναι για όλα τα νοσοκομεία πολύ σύντομα κοντά σας και θα τα δείτε. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Το βέβαιο είναι ότι θα είναι στελεχωμένα νοσοκομεία, οι ανάγκες του κόσμου σε πραγματική βάση θα ελέγχονται, όχι με βάση ποιον θέλω να βάλω σε μία θέση, αλλά ποιον πρέπει να έχω σε μία θέση, ποιος είναι εκεί για να βοηθήσει πραγματικά τους ασθενείς και να βοηθήσει τους πολίτες στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ.